Η Αγία Γραφή μας λέει ότι τα έθνη τα ελαττώνουν, τα μικραίνουν οι αμαρτίες. Και όταν ένα έθνος ψηφίζει νόμους αντίθετους με τον νόμο του Θεού, είναι εγγύς της καταστροφής, είναι πολύ κοντά στην καταστροφή. Οπότε αυτό να περιμένουμε κι εμείς, εφόσον προχωράει ακάθεκτη η άθεη κυβέρνησή μας, να ψηφίσει αυτούς τους νόμους που δεν είναι μόνο αντίθετοι με τον νόμο του Θεού, μιλάω για τους νόμους περί ομοφιλοφιλίας, αλλά και αντίθετοι με την ίδια τη φύση του ανθρώπου. Η Αγία Γραφή καταδικάζει αυτό το δελικτό αμάρτημα από την Παλαιά Διαθήκη ακόμα. Και στην Καινή Διαθήκη επίσης έχουμε τον Απόστολο Παύλο που μιλάει με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος και λέει ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν θα κληρονομήσουν τη Βασιλεία του Θεού, ξεκάθαρα. Όμως το κράτος δεν εννοεί να υπακούσει στον νόμο του Θεού και ο λαός δυστυχώς εκμαυλίζεται από τα μέσα της μαζικής εξαπάτησης και έχει αρχίσει να δέχεται όλο αυτό το μέγιστο αμάρτημα. Και γι' αυτό εγγίζει η καταστροφή εφόσον δεν θα μετανοήσουμε. Εάν μετανοήσουμε, έστω κάποιοι, υπάρχει ελπίδα να σωθούμε όπως συνέβη ή μάλλον όπως δεν συνέβη, αλλά θα συνέβαινε στα Σόδομα και στα Γόμορα. Αν υπήρχαν έστω και 10 άνθρωποι ορθοί, σωστοί, σύμφωνα, που ζούσαν σύμφωνα με το θέλημα του Θεού, δεν θα καταστρεφόντουσαν τα Σόδομα και τα Γόμορα. Οπότε πρέπει να κηρύξουμε μετάνοια πρώτα στον εαυτό μας και στον γύρο μας, μήπως και ο Θεός έστω και την τελευταία στιγμή μας σώσει από την επερχόμενη καταστροφή. Δυστυχώς και οι ηγέτες και οι πολιτικοί και οι εκκλησιαστικοί ακόμα δεν αντιδρούν και ο λαός, όπως είπαμε, παρασύρεται. Ας ευχηθούμε έστω και την ίσα στιγμή κάποιοι να αντιδράσουν και από την Ιερά Σύνοδο να ακούσουμε λόγο ορθό, σύμφωνα με την ορθόδοξη πίστη μας, όπως το περιμένουμε. Και όχι λόγο ο οποίος θα έχει μέσα αμφισημία, δηλαδή θα είναι και έτσι και έτσι. Και θα είναι κάτι δηλαδή που θα είναι ουσιαστικά μια προδοσία του Ευαγγελίου και της πίστεώς μας. Ευχόμαστε σε αυτούς και αλλήλους καλή μετάνοια, καλή αγωνιστική πορεία και καλή αντίδραση, γιατί πλέον πρέπει να αντιδρούμε. Κάθε τι που προωθείτε, που νομοθετείτε, δυστυχώς είναι αντίθετο με τον νόμο του Θεού ή σχεδόν κάθε τι. Και πρέπει να έχουμε πάντα αυτή την καλή αντίδραση και την καλή καχυποψία, γιατί πολλά είναι και κρυμμένα και ύπουλα που μας τα σερβίρουν με σκοπό να κάνει το έργο του ο πειρασμός, ο πονηρός και να μας ρίξει την αιώνια κόλαση. Πρώτο Θεός, θα μιλήσουμε και μετά από περίπου μισή ώρα εδώ. Διευχών τον Αγίο Πατέρα ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Αγία Τριάς, διαφυλάξει πάντα ημάς. Αμήν.